Αυτή είναι η θεά Άντι Μακντάουελ, η οποία εδώ τη βλέπουμε να είναι εκθαμβωτική όσο ποτέ άλλοτε στο Παρίσι, στην εβδομάδα μόδας. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Εμείς. Γιατί ξέρετε, μπορεί η μόδα να επιβάλλει κάποια πρότυπα ομορφιάς, τα οποία όμως ανάλογα με την εποχή έρχονται και παρέρχονται. Αν έχεις όμως γοητεία, θηλυκότητα και ιδίως παραμένεις έτσι φυσική και ανεπιτίδευτη, αυτό είναι διαχρονικό. Αυτό. Έτσι πιστεύω. Το μυστικό εκεί είναι. Λοιπόν, σήμερα θα μπορούσες να είσαι και εσύ στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, έτσι όπως είσαι ντυμένη. Και αν δεν έβαλα τα μαλλιά μου, θα μπορούσα να είμαι και έτσι γκρι όπως είναι τα μαλλιά της. Λοιπόν, της, να σου πω κάτι, το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι και πολύ σοβαρά. Να τα κάνετε γκρι. Κοίταξε να σου πω. Σοβαρά. Εσύ εγώ μια χαρά είσαι. Κάνω. Δεν είναι φυσικά γκρι, τα κάνω γκρι. Να σου πω κάτι τώρα. Κάθε 15 μέρες, εμένα όλο το στεφάνι γίνεται εδώ γκρι και γύρω στις 20 γίνεται όλη η ρίζα. Είναι ένα βασανιστήριο αυτό, για να λέμε την αλήθεια. Είναι και κοστοβόρο πολύ, γιατί εντάξει, δεν πας. Εγώ τα βάφω και μόνιμο, έτσι. Δεν πας συνέχεια κάθε 15 μέρες στο κομμωτήριο. Κοστίζει. Και εντάξει, είναι λίγο βασανιστικό. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να τα αφήσω. Πάντως, αλλά δεν ξέρω, ακόμα δεν... Έχει γίνει τεράστιο trend, θέλω να σας πω, το granny hair, έτσι ονομάζεται. Και η Άντι Μακντάουελ είναι μια θεά, όπως είπες. Είναι μέσα στις star που το έχουν ακολουθήσει αυτό το trend. Και μάλλον όχι γιατί είναι trend, γιατί το θέλουν και οι ίδιες, ας πούμε, το προτιμούν. Εγώ δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη όλη η γοητεία της κρύβεται σε αυτό το look. Αυτό ακριβώς, θεωρώ πολύ ότι συμφωνώ. Η γοητεία της όλη κρύβεται στον αέρα. Στο ότι προβάλλει την αλήθεια της, στο ότι η φυσικότητά της είναι κάτι το οποίο είναι φαίνεται αφόρμητο. Στη μασαρέλα, είναι αφόρμητο, οπότε όπως και να τάξει τα μαλλιά της, θεωρώ ότι θα έβγαζε το γοητεία. Η Άντι Μακντάουελ είναι πολύ μεγάλο πρότυπο. Έχει μιλήσει για τη δύσκολη παιδική ηλικία που είχε με την μαμά της, η οποία ήταν αλκοολική. Έλεγε μάλιστα ότι ακόμα έχει έτσι μετατραυματικό στρες και χρειάζεται πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να το ξεπεράσει, γιατί ξυπνούσε, λέει, μέσα στη νύχτα για να βεβαιωθεί ότι η μαμά της δεν ξέχασε το τσιγάρο αναμένο και δεν θα καεί το σπίτι. Άκου τώρα, ευθύνη από παιδί, ναι. Και όταν μέσα στην καραντίνα άφησε τα μαλλιά της και έγιναν γκρι και το υιοθέτησε πλέον αυτό το look, έλεγε ότι κάτι δεν της τέριαζε με το πρόσωπό της, γιατί είναι πάρα πολύ φυσική και στο πρόσωπο, έτσι. Mm. Δεν έχει κάνει κάτι. Έχει τις ρητίδες της ηλικίας της, είναι 64 να πούμε τώρα. Οπότε δεν της τέριαζε το βαμμένο μαλλί με το πρόσωπό της. Και τώρα λέει ότι μπορεί να αγκαλιάσει τον εαυτό της καλύτερα, έτσι. Νιώθει ότι είναι φυσική. Και πραγματικά νομίζω ότι τη πάει και πάρα πολύ. Είναι γενικώς πάντως όλη αυτή η τάση του αγκαλιάζω τον εαυτό μου, αγαπώ τον, αποδέχομαι επί της ουσίας τον εαυτό μου. Είναι κάτι το οποίο προβάλλεται και μέσα από όλο το marketing trip, αλλά και την μόδα. Και είναι κάτι το οποίο είναι μια κατάκτηση κοινωνική. Να το ομολογήσω και να το πω αυτό. Κυρίως για τις γυναίκες. Γιατί πάντα τα γκρίζα και τα λευκά μαλλιά στον άντρα λέμε ότι προσθέτουν γοητεία. Σε ευχαριστώ. Τη γυναίκα λέμε όμως ότι. Μην παλέτε αυτά τώρα. Ότι τη γερνάει. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος έχει γκρίζα μαλλιά από πολύ νέος, κόβουμε φλέβες όλοι για τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Ενώ μια γυναίκα, ας πούμε, αν άφηνε τα μαλλιά της από τα 35 της ή 40, αυτό, γιατί πολλές έχουν και σε αυτή την ηλικία άσπρα μαλλιά. Εμένα δηλαδή άρχισε το μαλλί μου να σπρίζει στα 37 μου, από την αλήθεια. Οπότε, αν το άφηνα από τότε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μου λέγανε «Αχ, τι γοητευτική που είσαι». Είναι να σου ταιριάζει κιόλας, να το υποστηρίζει, να σου ταιριάζει. Δεν είναι άντε άφησα άσπρα μαλλιά, έγινε Τζορτζ Κλούνεϊ. Ναι, προφανώς. Είναι το σύνολο. Προφανώς όμως και εντάξει, η κοινωνία έχει. Σου μεταδίδει και η κοινωνία ένα vibe, ένα... Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, οπωσδήποτε. Και εγώ θέλω να τα αφήσω, αλλά λέω τώρα πώς θα... Δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είναι μια αλληλεπίδραση με τους απέναντι. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό το διάστημα στο Παρίσι είναι η εβδομάδα μόδας. Είναι σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Και πια αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επιδείξεις μόδας δεν είναι απλές επιδείξεις μόδας. Περνούν κάποια μηνύματα. Και θα σας πάω τώρα στην έκθεση, στην επίδειξη μόδας, η οποία έχει συζητηθεί πιο πολύ. Καλά το πες, σαν έκθεση. Ναι, σαν έκθεση. Είναι και παράσταση. Σαν παράσταση. Σαν παράσταση τέχνης. Και θα βάλω και στην κουβέντα πριν πάμε. Μιλάμε τώρα για την έκθεση του οίκου Μπαλετζιάνγκα. Και θα βάλω όμως και στην κουβέντα για να περιγράψουμε και να δούμε το θέμα και τον Περικλή Κονδυλάτο, τον γνωστό Έλληνα σχεδιαστή κοσμημάτων. Γεια, τι κάνεις, καλά είσαι. Ορίστε, κοίταξε τι ωραίο στυλ που έχει ο Περικλής. Τι κάνεις, Περικλή. Καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ. Είναι το στυλ του ανθρώπου που δεν έχει προλάβει να φανταστεί, οπότε...
Ωραίο είναι αυτό το στυλ, να το υιοθετήσουμε κι εμείς. Και εγώ έχω βάλει το στυλ της γυναίκας η οποία δεν κατάφερε να φτιάξει τα μαλλιά της σήμερα. Και τα έκανε κοτσίδα. Κάνουμε ένα μανιφέστο όλοι στη μόδα σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δούμε αυτά τα πλάνα. Τι έχει κάνει τώρα εδώ ο οίκος Μπαλετζιάνγκα. Συγκεκριμένα ο Ντέμνα, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σχεδιαστής του οίκου, έριξε 275 κυβικά μέτρα μαύρης λάσπης μέσα σε ένα συνεδριακό κέντρο στα προάστια του Παρισιού. Μπορούμε να δούμε την εικόνα μπροστά για να έτσι να το απολαύσουμε. Είναι λάσπη η οποία έφτασε, λέει, από ένα έλος στη Γαλλία και κάλυψε τους τοίχους, σχημάτισε λόφους στο δάπεδο, έσταζε από μια τεράστια ταΐστρα, άγγιξε της αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ δημιουργίες του, γιατί να το πούμε, δεν αγοράζεις και εύκολα ένα τέτοιο ρούχο από αυτόν τον οίκο. Και έγιναν, λέει, το μανιφέστο του, διότι το μήνυμα φέτος ήταν για εκείνον πολύ διαφορετικό. Δήλωσε ότι είναι από τη φύση του αισιόδοξος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να είμαι. Και αυτό το σόου το εξέφρασε. Η μουσική, αυτό το δυστοπικό σκηνικό, μίλησε πραγματικά για τη στιγμή που ζούμε. Εννοώντας φυσικά ότι μένεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία, η Ευρώπη απειλείται από το σκοτάδι και την ενεργειακή κρίση, στο Ιράν δεκάδες νεκροί πέφτουν κάθε μέρα στο δρόμο, στη Μόσχα οι νέοι καταδιώκονται για να πιστούν να πάνε στο μέτωπο του πολέμου, η Κορέα κάνει δοκιμές με πυρηνικά και τι άλλο να πω, είναι τεράστια η λίστα. Και ο ίδιος είναι πρόσφυγας. Ο ίδιος είναι πρόσφυγας, έχει βιώσει και αυτός τον πόλεμο και είναι έτσι ευαισθητοποιημένος σχετικά με αυτό. Ανέφερε επίσης ότι μισώ τα κουτιά και τις ταμπέλες και λέει ότι ας αφήσουμε όλους να είναι οτιδήποτε θέλουν, ας κάνουμε έρωτα και όχι πόλεμο. Ναι. Εσένα, Περικλή, πώς σου φαίνεται, το είδες φαντάζομαι, έτσι. Το είδα και να μην θες να το δεις στην εποχή μας που κατακλυζόμαστε από τα social media. Θα το δεις. Σου πετάγεται. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όμως σου άρεσε. Φαντάζομαι ότι σαν άνθρωπος της μόδας κι εσύ το, έχεις ένα παραπάνω σχόλιο να κάνεις πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε, ο Μπαλενσιάγκα είναι ένας κολοσσός και ο συγκεκριμένος σχεδιαστής που έχει εργαστεί σε πολύ μεγάλα brands, όπως είναι ο Louis Vuitton στο παρελθόν, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Vetements και πολλά άλλα και στο Marzella. Δεν είναι τυχαία αυτά που κάνει και ζούμε σε μια εποχή που η μόδα και το marketing είναι πιο ταυτόσιμα από ποτέ. Mm-hmm. Πάντοτε η μόδα με το πρέπει να πλασταριστούν και να πουληθούν τα ρούχα. Τώρα στην εποχή του Instagram και των social media είναι τόσο ταυτόσιμα αυτά που πλέον οι εποχές που ήμουν εγώ μικρός, το 80 και το 90, όπως έλεγα και με τη δημοσιογράφο σας πριν βγούμε στον αέρα νωρίτερα, που το ζητούμενο ήταν να βγουν υπερφυσικά ωραία μοντέλα, υπερφυσικά ωραία ρούχα και να γίνουν υπερφυσικά ωραία show, πλέον δεν είναι αυτό το ζητούμενο στην εποχή και στη γενιά των social media. Δεν πιστεύω ότι η εμπορευματοποίηση της μόδας στην εποχή μας, ότι έχει σαν ζητούμενο να παράξει το καλύτερο αισθητικά ρούχο ή ποιοτικά ή να έχει να αντέξει σε μακροχρόνια, είναι η εποχή της στιγμής. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας πω κάτι. Μπορεί να μεγαλώνει ένας άνθρωπος και να ακούγεται, να κατακρίνει τα πάντα, το γίγνεσθε το τώρα και να του φαίνονται όλα άσχημα σε σχέση με το παρελθόν, ή μπορεί να μεγαλώνει και να αγκαλιάζει την εποχή του και να λέει αυτό συμβαίνει. Εγώ βλέπω την εποχή μου, βλέπω ότι αυτό συμβαίνει, είμαστε σε αυτή την εποχή που θέλει να κάνει δηλώσεις και να αρπάξει τη στιγμή και να δημιουργήσει ένα σάλο και να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερη διαφήμιση γίνεται. Θα ήθελα να γίνονται και πιο ωραία ρούχα, να πω. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Το show, σαν καλλιτεχνικό installation, είναι υπέροχο. Okay. Και εγώ στο πανεπιστήμιο, όταν σπούδαζα καλές τέχνες, οι καθηγητές μου λέγανε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να έχεις ένα καλό λόγο να το δικαιολογήσεις αυτό. Και η έκθεση του Βασάλια έχει ένα πάρα πολύ καλό λόγο. Και όντως στον κόσμο συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα που και εμένα με αγχώνουν και με θλίβουν και λέω, Θεέ μου, πού ζω και γιατί τώρα να ζω εγώ. Αλλά από την άλλη να σας πω κάτι. Με αυτή την οπτική, εγώ λέω τη δικιά μου άποψη, δεν κρίνω κανένα. Και εγώ θα παράξω ασκήμια και σκοτάδι, γιατί ζω σε έναν άσχημο κόσμο. Mm-hmm. Θέλω να πω, μήπως ο καθένας να βάλει το φως του μέσα στο σκοτάδι και όχι να πει, όπου είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι. Το βλέπω, το βλέπετε, το βλέπει ο κόσμος. Μας μιλάνε για ένα πολύ απειλητικό χειμώνα.
Περικλή μου, είναι γεγονός ότι όντως ζούμε σε μια εποχή η οποία η αλήθεια πρωταγωνιστεί και πρέπει να πρωταγωνιστεί. Και όντως το φως πρέπει να νικάει το σκοτάδι και αυτό είναι, αν θέλεις, μια αποστολή για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και με πράγματα που βγάζουν παρά έξω και στέλνουν ένα μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, πού θεωρείς ότι όλο αυτό, όλη αυτή η πραγματικότητα αγγίζει τα όρια του μάρκετινγκ και ξεπερνάει τελικά την αλήθεια και γίνεται εμπορεύσιμο. Ή μήπως είναι μια κατάσταση win-win για όλους και για, για τον πόλεμο. Θα μπορούσε και αυτό να είναι win-win. Να σας πω κάτι. Για εμάς που δουλεύουμε στον χώρο της μόδας, που μπορεί να μην μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους κολοσσούς, τους παγκόσμιους, καταλαβαίνουμε ότι είναι business αυτό. Δεν είναι αποφασίζω να κάνω την πλάκα μου. Αυτό τώρα έχει σχεδιαστεί πάρα πολύ καιρό πριν. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι μετά από πάρα πολλά συμβούλια και meetings για ποιο λόγο πρέπει να γίνει έτσι. Σίγουρα, όταν μιλάμε για τον Balenciaga, που είναι ένας τόσο ιστορικός οίκος που από πολύ που αντιπροσωπεύει το luxury και τώρα κάνει τόσο πολύ πρωτοποριακά πράγματα που αγγίζουν τα όρια της τέχνης και κάνουν όλα αυτά τα statements κλπ. Σίγουρα έχουν ένα πάρα πολύ καλό λόγο από πλευράς marketing και κερδών για να το κάνουν. Δηλαδή, σίγουρα. Αν μου πούνε να το διαβάσω τι σημαίνει εμπορικά, σημαίνει ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση και ότι κάνουν το brand, να το πω με τη λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς στη μόδα, πολύ hot τώρα και ότι μιλάνε όλοι γι' αυτό και ότι είναι το τελευταίο, το πιο lean πράγμα να φορέσεις αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω ότι αυτό θα ζητημένο κερδίσει ο οίκος και όχι ο πόλεμος, όχι ο πόλεμος. Μα όλοι ζητούν σήμερα. Αυτό που συζητάτε σήμερα από την εβδομάδα μόδας επισκίασε το συγκεκριμένο σόου όλα τα άλλα. Δηλαδή είναι σαν να όλοι οι άλλοι να ζούσαν σε μια ροζ τσιχλόφουσκα η οποία έσκασε ξαφνικά μέσα στη λάσπη του Μπαλετζιάνγκα. Αλλά τι κακό έχει το να κερδίζει, δηλαδή να γίνεται να εξυπηρετεί και το μάρκετινγκ, αλλά να εξυπηρετεί και το κοινωνικό μήνυμα. Αυτό νομίζω είναι. Ναι, γι' αυτό κερδίζει, αλλά ξέρετε κάτι, Περικλή, γιατί ακούγεται πάρα πολύ συχνά και ιδίως και στη χώρα μας που τα πράγματα φτάνουν μετά από κάποια χρόνια και κάπως πιο επιτηδευμένα. Γίνεται πολύ λόγος και γι' αυτό το diversity, τέλος πάντων, το οποίο όμως δεν είναι το αυθόρμητο. Δηλαδή, κάντο και μην το τονίζεις τόσο πολύ. Η Άντι Μακντάουελ το έκανε αθόρυβα γιατί το νιώσε σαν ανάγκη, δεν το διαφήμισε. Αλλά στη χώρα μας φτάνουν λίγο τα πράγματα επιτηδευμένα. Και στο άλλο άκρο, συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ. Να πω στο προηγούμενο που είπατε, βεβαίως τίποτα κακό δεν έχει η διαφήμιση όλη αυτή που γίνεται. Εγώ είμαι υπέρ του να πηγαίνουν καλά οι οίκοι μόδας, να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας για όλα τα τμήματα που έχουν αυτοί οι οίκοι, από απλούς ανθρώπους που κάνουν πατρών, που ράβουν, τους πολιτές, οτιδήποτε. Μόνο καλό. Απλά το αναλύουμε. Δεν είπα ότι συνέβη κάτι τρομερά κακό, ούτε η μόδα θα λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας, για όνομα του. Τώρα, σχετικά με αυτό που λέτε ότι στην Ελλάδα μεταφέρονται τα πράγματα κάπως περίεργα. Εγώ έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις και έχω κατηγορηθεί κιόλας γι' αυτό με τα MeToo και αυτά. Έχω πει ότι είμαστε υπερβολικοί και ότι στην Ελλάδα, επειδή βιώνουμε σαν κοινωνία τα τελευταία χρόνια μία αίσθηση κοινωνικών ανισοτήτων και αδικίας, το βγάζουμε όλο αυτό με τρόπους πολύ ανώριμους προς τα έξω και όχι με παραγωγικούς, και να ενωθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να τα λύσουμε. Και χωρίς βάθος, θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω, και χωρίς κανένα βάθος. Δηλαδή, διαβάζουμε την επικεφαλίδα στα πράγματα. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο όμως, Γιώργο. Είναι επιφανειακή. Η πληροφορία περνάει, χάνεται. Δηλαδή, και αυτό το show τώρα, πότε θα το. Μεθαύριο θα το έχουμε ξεχάσει το μήνυμά του. Ακριβώς. Εσένα, Περικλή, τα μοντέλα πώς σου αρέσουν? Δηλαδή, ο Βασίλης ο Γκλής, που ξέρουμε που εργάζεσαι και όλες τα κοινωνίες, συνεργάζεστε μαζί, είχε πει ότι τα μοντέλα το 90, που είχαν τις καμπύλες τους, ήταν πολύ έτσι πιο όμορφα, δεν ήταν κρεμάστρες. Εσύ πώς το μυαλό σου έχεις το ιδανικό έτσι μοντέλο της σημερινής εποχής? Ναι, κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα όπως και περισσότεροι από εσάς που είστε εκεί τώρα. Μεγάλωσα βλέποντας τα σούπερ μοντέλα. Τη Σίντι Κρόφο, την Ναόμι Κάμπελ, όλες αυτές τις θεές. Και λατρεύαμε τα υπερφυσικά όντα και θέλαμε την υπερβολική ομορφιά. Τώρα στην εποχή μας, όπως ξέρετε, το ζητούμενο είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη, το controversy. Να γίνεις άλλος, να γίνει κουβέντα, να είναι λίγο τα μοντέλα περίεργα. Αλλά δεν είναι και, δεν το κάνουν και όλοι. Ας πούμε, στις επιδείξεις μας με τον Βασίλη τον Ζούλια, εμείς παίρνουμε πάντα ωραία κορίτσια. Όποτε βλέπω ένα σκελετωμένο κορίτσι, πάω σιγά σιγά στην άκρη και τη λέω: ξέρεις, να ξέρεις ότι εμείς δεν θα σε πάρουμε, γιατί δεν μας αρέσει να το βγάλουμε σαν πρότυπο αυτό. Δεν την προσβάλλω. Γιατί θα μου πούνε ότι κάνω τώρα. Πώς το λένε, body shaming και αυτά που έχουν βγει άλλα κινήματα.
δεν προωθούμε τίποτα άρρωστο και τίποτα μη υγιές. Θέλουμε να είναι τα κορίτσια καλά, να είναι υγιέστατα, μακριά από οποιασδήποτε εξαρτήσεις. Αυτό. Λοιπόν, δεν κάνουν όλοι το ίδιο. Απλά να πω ότι εμείς με τον Βασίλη τον Ζούλια, πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμασταν οι πρώτοι που βγάλαμε μεγάλες ηλικία γυναίκες στην πασαρέλα. Όχι με μαγιό. Δεν θέλαμε να τις ξεφτυλίσουμε. Βγάλαμε την Ιακίνθη Πολίτη, τη μαμά της Χριστίνας Πολίτη, πάρα πολλές φορές. Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ομορφιά σε όλες τις ηλικίες. Όχι για να δείξουμε κάτι περίεργο. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία προσέγγιση. Πολύ ωραία προσέγγιση και. Άλλο αυτό μπράβο. Και άλλο να τη βγάζαμε με μαγιό. Έτσι, έχει μια μεγάλη διαφορά. Και να την, να την ξεφτυλίζαμε. Δεν θα ήταν καλό αυτό. Το θέμα για μένα, για να σας απαντήσω, είναι πώς γίνονται τα πράγματα και η πρόθεση του κάθε ανθρώπου δείχνει και το αποτέλεσμα, το ανάλογο. Δηλαδή, από το αποτέλεσμα φαίνεται η πρόθεσή σου. Αν ήθελες να προκαλέσεις άλλο και να προκαλέσεις την κοινωνία και τον κόσμο, ή αν ήθελες να προσφέρεις και να τον κάνεις να σκεφτεί. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Περικλή. Πιστεύεις ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, οι γυναίκες να σταματήσουμε να πειράζουμε, ξέρεις, τόσο πολύ κάποια πράγματα πάνω μας? Εντάξει, είναι καλό να περιποιείσαι, να φροντίζεις, να κρατάς μια νεανικότητα από τη στιγμή που μπορεί να σου προσφέρει και η επιστήμη αυτό. Αλλά κάπου, ξέρεις, τα πράγματα ξέφυγαν και περάσαμε λίγο και στο άλλο άκρο. Πιστεύεις ότι θα νιώσουμε ποτέ έτσι την αυτοπεποίθηση να ξεφύγουμε από αυτό που επέβαλε, ας πούμε, η μόδα, την αιώνια νεότητα τα προηγούμενα χρόνια? Κοιτάξτε, η λύση για μένα στο ερώτημά σας είναι η λέξη επέβαλε, που ήταν μέσα στο ερώτημα. Η απάντηση είναι μέσα στο ερώτημα. Κανένας δεν πρέπει να επιβάλλει σε κανέναν τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ να πω των επεμβάσεων όταν αυτά είναι κοντά στο μέτρο και διορθώνουν κάποια πράγματα στην εμφάνισή μας. Δεν συμφωνώ να μην βάφουν τα μαλλιά τους οι γυναίκες μετά από κάποια ηλικία. Δηλαδή, θα να βγαίνουν στην τηλεόραση τώρα οι παρουσιάστρες με λευκές ρίζες, με τα μαύρα στίγματα, να μην πάμε και στον οδοντίατρο, να μην πάω εγώ στο γυμναστήριο, να μην φάω υγιεινά για να αφήσω την πορεία της φύσης. Δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κοντά στο μέτρο και πρέπει να πάμε ή στη μία άκρη και να γίνουμε παραμορφωμένα τέρατα, ή στην άλλη να αφήσουμε τα μαλλιά μας τελείως λευκά? Δηλαδή, νομίζω ότι ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το υγιές. Είναι το υγιές το δικό του. Δεν συμφωνώ εγώ απόλυτα. Δεν συμφωνώ, γιατί το μαλλί το να το βάφεις είναι άλλο, το να πας στον οδοντίατρο είναι θέμα υγείας. Εντάξει, το μαλλί, αλλά όμως είναι και μια αισθητική που ο καθένας την επιλέγει. Δεν μπορεί να δαιμονοποιούμε τη βελτίωση, βέβαια, αν αυτή είναι επιθυμητή και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, όμως, πάνε μέτρον άριστον και πολύ καλό το περιθώριο. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπες και εσύ, Περικλή, να έχει ο καθένας και η καθεμία την αντίληψη το ότι είναι στο μέτρο. Και στην απλότητα το κάλος, αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, έτσι. Κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να μην θέλει την απλότητα και να μην θέλει το μέτρο. Πάλι δικαίωμά του. Ναι, καλά, σαφώς, αλίμονο, ναι, αλίμονο. Απλά να μην επιβάλλεται τίποτα όσον αφορά ο καθένας για τον εαυτό του να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ έχω ένα ρητό που λέω ζήσε και άσε τους άλλους να ζήσουν. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Σωστό. Σωστό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια, γεια. Λοιπόν. Να είστε καλά, γεια. Τώρα, όπως και να είσαι, είτε θέλεις να έχεις άσπρα μαλλιά και ακόμα και στο show του Balenciaga, αν θέλεις να περπατήσεις, μπορείς να έχεις αυτό εδώ. Ακόμα και στο πλατό του εμείς, δηλαδή, αν είσαι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι χειροποίητο. Το έχει φτιάξει η Νατάσα Δουρίδα, είναι πολιτική μηχανικός, όμως αποφάσισε να φτιάχνει βεντάλιες και εγώ πήγα και τη συνάντησα. Μιλήσαμε για αυτή την. Δεν έχω βρει κανέναν άλλο που να κάνει χειροποίητες βεντάλιες στην Ελλάδα. Για να το δω. Και το κάνει μόνη της πολλά χρόνια. Δείτε την. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι βεντάλιες. Σαν μικρά έργα τέχνης είναι. Το δούμε. Σου πάει. Η Νατάσα Δουρίδα φτιάχνει κάτι που αγαπώ πολύ. Σου ήρθε αυτή η ιδέα να κάνεις βεντάλιες? Εγώ έχω σπουδάσει πολιτικός μηχανικός και κάποια στιγμή έκανα ένα μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική και έπρεπε να δουλέψω και δεν μπορούσα να βρω κάτι να κάνω. Και ήταν εκείνη η εποχή που πολλές κοπέλες κάνανε κοσμήματα και ξεκίνησα να κάνω κι εγώ. Μετά με είχε πιάσει το μικρόβιο. Ό,τι μου άρεσε, δεν σκεφτόμουν πού θα το βρω να το αγοράσω, σκεφτόμουν πώς θα το φτιάξω εγώ.
Το ότι είσαι μηχανικός έπαιξε ρόλο στο πώς τη φτιάχνεις. Φαντάζομαι πως ναι, στην αντίληψη ας πούμε της αντοχής του υλικού, πόσο ευέλικτο μπορεί να είναι, στο κλείσιμο. Έχεις τρία μεγέθη. Ναι, αυτό είναι για παιδάκι, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Αυτό είναι το στάνταρ μέγεθος για γυναικεία τσάντα και αυτό το έκανα για αντρικό. Αγοράζουν οι άντρες βεντάλιες. Αμέ. Είχα τόση αγάπη για τα υφάσματα. Σε αυτές εκεί τις τρεις βαλίτσες είναι η συλλογή μου, που είναι συλλογή χρόνων. Και κάθε ύφασμα όταν το βλέπω, λέω α, ξέρεις, θυμάμαι από πού το πήρα. Αυτό μου το φέρανε φίλοι από ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Αυτό το είχα βρει στις αγορές του Βερολίνου. Η βεντάλια έχει συγκεκριμένο τρόπο να την πιάνεις. Άμα κάνεις δηλαδή ένα V, είναι η αρχή της ελάχιστης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, μόνο κουνώντας τον καρπό σου, έχεις αέρα. Για να μην πάθεις και τενοντίτιδα. Έχει έρθει ξανά η βεντάλια στη μόδα. Κάποτε ήταν πάρα πολύ. Ναι, και είμαι λίγο περήφανη, γι' αυτό δεν θα στο κρύψω. Δηλαδή το 2012, όταν ξεκίνησα εγώ, πριν ξεκινήσω να τις φτιάχνω, όταν κρατούσα γιατί το χρειαζόμουν, ήμουν εγώ και κανένα δυο μεγαλύτερες κυρίες ίσως που την κρατούσαν. Και σιγά σιγά... Πραγματικά βλέπω ότι ανοίγουν τσάντες και βγαίνουν βεντάλιες. Είναι εξαιρετικά πρακτικό. Στην Αθήνα τώρα πώς μπορείς να περπατάς στο κέντρο χωρίς να χρειάζεται κάτι να σου κάνει αέρα. Και με την ενεργειακή κρίση νομίζω το χρειαζόμαστε και παραπάνω τώρα. Μην ανοίγετε κλιματιστικό, ανοίξτε μια βεντάλια. Πεθαίνω, δηλαδή είναι πολύ ρόλος. Είναι πολιτική μηχανικός, αλλά δηλώνει πολιτιστική μηχανικός, γιατί έχει μια καλλιτεχνική πλευρά η Νατάσα. Οι βεντάγες δεν είναι μόνο αυτές, συγκεκριμένες ειδικά, δεν είναι μόνο για πρακτικό λόγο. Είναι μικρό έργο τέτοιο, να έχεις και συλλογή από τέτοιες βεντάγες. Ναι, είχες, εσύ είχες βεντάγες, Ίνα, είχες χρησιμοποιήσει τις βεντάγες. Στα ταξίδια που πήγαινες που δεν είχες ερκοντήσει και τα λοιπά, είχες βεντάγες για να... Ξέρεις που έχω νιώσει την ανάγκη μιας βεντάλιας. Στο Ηρώδιο και στην Επίδαυρο που κάνει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι όταν πηγαίνεις να δεις παραστάσεις. Ναι, πού να την έχω, στη θάλασσα. Κοίταξε, πάντως, στην Αθήνα ειδικά και ακόμα και τώρα μπορεί να τη χρειαστείς τη βεντάλια και στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, την οποία αν περπατάς μπορεί να συναντήσεις και την Νικολέτα Κίτσιου. Τώρα συγγνώμη, έκανες τώρα, τα συνέδεσαι στα θέματα. Την έκανα ωραία γέφυρα. Για κάνεις πάσα για το επόμενο θέμα. Μ' αρέσουν αυτές οι γέφυρες. Μπορούμε να κάνουμε και διαγωνισμό κάποια στιγμή στην εκπομπή. Challenge accepted. Λοιπόν, η Νικολέτα Κίτσιου είναι δασκάλα ειδικής αγωγής, όμως. Είναι και τραγουδίστρια δρόμου. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν με τα όργανά τους, με τα μικροφωνά τους και εκτίθενται στον κόσμο. Έτσι και η Νικολέτα, λέει μάλιστα και την πρώτη φορά που της πέταξαν λεφτά, ένιωσε αμήχανα, γέλασε. Δεν το κάνει κατά λεφτά. Γιατί δηλαδή. Δεν το κάνει, ναι, θέλει να το κάνει γι' αυτό. Λοιπόν, δείτε το βίντεο, είναι πολύ ωραία. Είμαι η Νικολέτα Κίτσιου, έχω καταγωγή από το Βουργαρέλι Άρτας. Εργάζομαι ως δασκάλα παράλληλης στήριξης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε παιδιά με σύνδρομο Down και αυτισμό. Είμαι δασκάλα ολοημέρου, είμαι συνοδός στο σχολικό, είμαι μουσικοπαιδαγωγός, εργάζομαι σε ένα οδείο και κάνω μουσική προπαιδεία στα βρεφάκια μου και είμαι και τραγουδίστρια. Εδώ και 4 χρόνια επιλέγω και κάνω street art. Έγινα τραγουδίστρια του δρόμου γιατί ήξερα από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα ότι θέλω να τραγουδώ. Δηλαδή πιστεύω ότι τη μέρα που βγήκα από το μαιευτήριο το είχα αποφασίσει. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι στο δρόμο απαιτεί αγώνα, συγκέντρωση, μοίρασμα, με γενναιοδορία, γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν το γνωρίζει, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο δεν έχει έρθει, δεν έχει επιλέξει συνειδητά να έρθει να τον ακούσει, αλλά αυτή είναι και η μαγεία του, γιατί απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο,
Και αυτό είναι το συγκινητικό, γιατί βλέπεις ανθρώπους να έρχονται να σε αγκαλιάζουν, να σου λένε ότι τους έφτιαξες τη μέρα, να κλαίνε. Ξεκίνησα τα live στο δρόμο με τη φίλη μου τη Δάφνη. Ήταν δύσκολο γιατί είμαστε και οι δύο χαρακτήρες έτσι πιο εσωστρεφείς. Και ήταν ένα δύσκολο κομμάτι μέχρι να καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε κάπως. Αλλά προσπαθήσαμε, επιμείναμε σε αυτό που αγαπάμε. Και αυτό που προσπαθώ εγώ να σκέφτομαι τις στιγμές που πέφτω ψυχολογικά είναι οι αγκαλιές των ανθρώπων. Μου αρέσει το απρόβλεπτο στο δρόμο. Μου αρέσει η φύση, τα δέντρα, τα πουλιά που τραγουδούν μαζί σου. Έχει και ένα σκληρό πρόσωπο. Θα περάσει κόσμος που δεν θα αρέσεις. Έχει τύχει να μας μιλήσουν άσχημα, να μας βρίσουν, να μας διώξουν. Έχουν τύχει τέτοια περιστατικά. Αυτό που επιδιώκω είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση. Και αυτό είναι που μου δίνει νόημα και συνεχίζω. Αισθάνομαι δηλαδή ότι είναι μια φυσική μου πορεία και εξέλιξη. Είναι σαν την αναπνοή. Όπως κάθε άνθρωπος αναπνέει, έτσι εγώ χρειάζομαι να τραγουδάω και να επικοινωνώ με τα παιδιά. Ωραίο. Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα γλυκύτατο κορίτσι. Ναι, πραγματικά. Δεύτερον, να πω ότι εγώ προσωπικά θαυμάζω τους ανθρώπους που η εργασία τους έχει να κάνει και με παιδιά νοητικής υστέρησης ή που υπάρχει έτσι κάποιο θέμα. Γιατί είναι και λειτουργήμα αυτό. Δεν είναι μόνο πάω να εργαστώ σε ένα ωράριο 8 με 5. Είναι δύσκολο πολύ καθημερινά, έτσι. Είναι δεν δύσκολο έχει και φαίνεται νόρμα. Ότι το κορίτσι έχει και ευαισθησία. Φαντάζομαι αυτή τη γλυκύτατη φωνή μπορεί να παίζει και μουσική σε αυτά τα παιδιά και να τους βοηθάει, γιατί κάνει πολύ καλό και η μουσική. Είναι θεραπευτική, έτσι. Και να μην μιλάμε άσχημα και να μην φερόμαστε άσχημα στους τραγουδιστές του δρόμου. Όχι, πάντως το απενοχοποιούμε σιγά σιγά αυτό την τέχνη στο δρόμο. Όχι μόνο αυτό, αλλά με το να βγαίνουν έτσι πιο προσεγμένοι οι καλλιτέχνες στο δρόμο, ανεβαίνει τελείως και το επίπεδο. Οπότε ξαφνικά για να πάρει και κάποιος που το κάνει για τα χρήματα, να πάρει χρήματα από κάποιον, πρέπει να είναι πολύ καλός τελικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν και πάρα πολλοί που τους οποίους γνωρίζουμε και θαυμάζουμε τώρα, ο Νταμιάνο, Μάνες. Και εγώ και εμένα μου αρέσει. Δρόμου ήταν, έτσι. Ο Ed Sheeran επίσης. Ποιος ο? Ο Ed Sheeran. Σωστό, επίσης. Σωστό. Μάλιστα, λοιπόν, κάπου εδώ θα πάμε για διαφημίσεις. Να σας πω όμως ότι πριν από αυτό έχετε 18.000 λόγους να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα αυτοκίνητο πεζό που κοστίζει 18.000 ευρώ. Είναι έκδοση Like, 1200 κυβικά, 75 άλογα. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS, μήνυμα open, κενό, ονοματεπώνυμο στον ίδιο αριθμό και διεκδικήστε το μεγάλο δώρο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ψυχή μου και τρομάζω, ημέρα νύχτα γίνεται και βαριά. Έχω τόση χαρά που θα συναντήσω αυτό το κορίτσι που είναι τόσο γλυκό και φωτεινό. Στην παρέα μας λοιπόν τώρα έχω την χαρά, ξανά θα το πω, να υποδεχτώ τη Λίλα Μπαγκλέση. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Είσαι πανέμορφη. Πολύ, πολύ. Ωραίο φόρεμα, ωραίο παπούτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να καθίσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και το μαλλί σου υπέροχο. Το μαλλί είναι πάντα στην πρίζα. Σήμα κατά τεθέν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι γίνεται με σένα. Περνάνε τα χρόνια, όχι πολλά, γιατί μικρή είσαι ακόμη, αλλά έχεις μια παιδικότητα που εσύ ποτέ θα γίνεις μάνα στους ρόλους. Θα γίνεις ποτέ? Δεν ξέρω, θα ήθελα να γίνω μάνα στους ρόλους, μόνο, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό που θα ήθελα να εξερευνήσω υποκριτικά. Εντάξει, έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου, αλλά γιατί μόνο στους ρόλους, στην πραγματικότητα δεν θα ήθελες? Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ίσως αργότερα, θα δούμε. Μάλιστα. Να δούμε όμως εμείς και κάποια άλλα στοιχεία για σένα που έχει φτιάξει η Βίκη Αλεξανδροπούλου. Βεβαίως.
πράγματα να φαίνονται σαν ένα μακρύ, υπέροχο καλοκαίρι. Όχι, παιδιά, ξαναγυρίστε στο προηγούμενο πλάνο. Να τι ωραία! Κοντινό δικό σου. Μόνο αυτό θα παίξει για την υπόλοιπη ώρα που θα μιλάμε. Εμένα μόνο θα ακούγεται τη φωνή μου. Παρακαλώ πολύ. Αλήθεια, σε λέγανε μικρό κατά ύφη. Ναι, κατά υφάκι. Επειδή είναι πολύ σγουρό το μαλλί, ε. Δεν ήταν ακριβώς σγουρό, ήταν κάτι διάμεσο. Α, είναι, ναι, αυτό που προσπαθεί να το κάνει ίσιο, αλλά είναι κατσαρό. Οπότε καταλήγει κατά ύφη. Αυτό ήμουν. Εγώ θέλω λίγο να πιάσουμε λίγο την ιστορία από το Λονδίνο. Πήγες και έζησες εκεί για 4 χρόνια, ε. Ναι, έζησα για κάποιο διάστημα εκεί. Ήταν η καλύτερη μου φίλη εκεί, οπότε ήταν αρκετά εύκολο να μετακομίσω για αρχή. Έκανα κάποια μαθήματα υποκριτικής στον κινηματογράφο και γνώρισα και πάρα πολλούς ωραίους ανθρώπους εκεί, του χώρου, από διάφορες χώρες. Θα επιστρέψω κάποια στιγμή, αλλά για την ώρα είμαι στην Αθήνα. Δεν σκεφτόσουν τον εαυτό σου έτσι να μείνεις εκεί, μόνιμα. Ναι, θα μπορούσα, αλλά μετά το κορονοϊό ήταν λίγο δύσκολο. Α, έγινε τώρα, ε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ πέρασα τα 2 χρόνια, ναι, της καραντίνας εκεί. Επίσης, αυτό ότι έχεις παίξει και στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ αυτή την παράσταση, ή κάτω από τα αστέρια. Ναι. Πώς είναι να παίζεις έξω? Είναι υπέροχη εμπειρία και... Το να συνδεθείς με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν πάρει κάποιες πολύ δύσκολες αποφάσεις στη ζωή τους και έχουν μετακομίσει, έχουν αφήσει τις οικογένειές τους, μπορεί να έχουν αφήσει τις σχέσεις τους και έχουν κάνει ένα βήμα και έχουν πάει στο εξωτερικό. Είναι πολύ ωραίο να συνομιλείς μαζί τους μέσα από μια παράσταση. Και φυσικά, επειδή είχαμε και υπέρτιτλους στα αγγλικά και στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ, είναι πολύ ωραίο να βλέπουν μια παράσταση στα ελληνικά, Ολλανδοί, Βρετανοί. Οι Έλληνες που ήρθαν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις νιώθουν να συνδέονται περισσότερο. Σίγουρα η συγκεκριμένη παράσταση μιλούσε για έναν έρωτα, έναν εφηβικό έρωτα, καλοκαιρινό, στη δεκαετία του 80 σε κάποιο ελληνικό νησί του Αιγαίου. Μάλιστα. Οπότε ναι, σίγουρα συνδέθηκαν. Όλοι κάτι βέβαια, τέτοιο έχουμε ζήσει. Και οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί όσοι είχαν έρθει και μας μίλησαν μετά, μας είπαν ότι ήρθαν επειδή είχαν ζήσει έναν έρωτα παλιά. Σε ένα νησί του Αιγαίου. Οπότε γιατί να με συνδεθούν και κάποιοι τουρίστες. Εσύ κανέναν έρωτα στο Αιγαίο, έχει ζήσει? Μόνο με τους κάτω από τα αστέρια. Μάλιστα. Κοίταξε, είναι ωραίο να μιλάμε και για τους έρωτες. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η πραγματικότητα δείχνει πια ότι δεν καταλήγουν όλοι οι έρωτες τόσο καλά. Και πολλές φορές οι σχέσεις μετατρέπονται σε κακοποιητικές σχέσεις, έτσι. Πώς το βλέπεις όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, γιατί είσαι και ένα πολύ νέο κορίτσι? Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να εκπαιδεύουμε περισσότερο τα αγόρια μας, ενώ τα αγόρια μας σε πολύ μικρή ηλικία, και να αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με την κοινωνία μας. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα πατριαρχικό πλαίσιο, το οποίο καταστρέφει όλα τα παιδιά, δεν μπορείς να περιμένεις ότι αυτό ως διαμαγείας θα αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες. Για πολλά χρόνια οι άντρες δυστυχώς θεωρούσαν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά τους ήταν κτήμα τους και αυτό σιγά σιγά πρέπει να αλλάξει. Εσύ βάζεις τα όρια σου? Ναι. Γιατί ξέρεις όλοι την πετάμε, δηλαδή και προσωπικά και εγώ. Βέβαια, σε κάποιες έτσι χειριστικές σχέσεις η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει από τη ζωή μου και κάποιες τέτοιες σχέσεις. Φυσικά, απλώς πρέπει εμείς από τη στιγμή που μεγαλώσαμε μέσα στην χριστιανική ηθική και μέσα στο πλαίσιο το πατριαρχικό εδώ στην Ελλάδα, αν έχεις μεγαλώσει και στην Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω, σίγουρα δεν μπορούμε να βάλουμε τόσο εύκολα τα όρια μας. Θέλει πολλή δουλειά από όλους. Απλώς αυτό πρέπει να γίνει και από το σχολείο. Έχουμε ευθύνη και στην τηλεόραση, έχουμε ευθύνη και στην καθημερινότητά μας. Αλλά αν δεν ξεκινήσει από το κράτος, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια. Και από το σπίτι μας, έτσι, αυτό. Βεβαίως. Είναι σημαντικό. Εσύ μεγάλωσες στην Πάτρα. Ναι, ναι, ναι. Πώς ήταν το σπίτι σου εκεί? Είμαι σε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια μεγάλωσα. Είμαστε με τους γονείς μου και τον αδερφό μου και φυσικά και τη γιαγιά μου, η οποία μου παρακολουθεί τώρα και θα σου πω γεια σου γιαγιά, γιατί έχω καιρό να την δω. Για πες μου λίγο για τη γιαγιά σου, γιατί εγώ λατρεύω γιαγιάδες, δεν γνώρισα. Δυστυχώς πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρή. Και όπου συναντώ γιαγιάδες, τη λένε με. Πόσο χρόνο είναι η γιαγιά σου? Α, όχι, δεν λέμε πόσο χρόνο είναι η γιαγιά. Γιαγιά δεν λέμε. Όχι, είσαι πανέμορφη, η γιαγιά μου γιαγιά. Είναι πολύ μικρή αυτό. Είναι μια μικρή κούκλα γιαγιά, η οποία δεν είναι κλασική γιαγιά. Μπορεί να μου μαγειρεύει και να μου φτιάχνει διάφορα, αλλά είναι η πιο sick γυναίκα που έχει συναντήσει στη ζωή σου. Τώρα δηλαδή σε βλέπει? Ναι, με βλέπει. Και τι θες να της πεις? Θέλω να της πω ότι την περιμένω στην Αθήνα.
Ναι. Ζυμώνη της. Ζυμώνη της, ναι, στην Πάτρα. Μένουν και οι γονείς μου στην Πάτρα. Και χαίρομαι κάθε φορά που έρχονται εδώ και συναντιόμαστε όλοι μαζί και όταν πηγαίνουμε και κάπου στο εξωτερικό όλοι μαζί. Αυτό είναι ακόμα, είναι ευτυχές, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα εύκολο. Συγκινείσαι. Με την οικογένειά μου. Ναι. Πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Καλό είναι αυτό. Είναι λίγο, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να το πεις και ευχή και κατάρα. Γιατί από τη μία θες, αφού έχεις ζήσει μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο ευτυχισμένης οικογένειας, να βρεις και εσύ κάτι αντίστοιχο. Α, όχι, τα έχω ξεπεράσει αυτά. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να φτιάξει το δρόμο του. Το ότι εγώ έτυχα σε μια οικογένεια που είμαστε πολύ αγαπημένοι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω τη δική μου πορεία. Mm. Αλλά επίσης το να χωρίσουν οι δρόμοι δύο ανθρώπων δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μείνουν αγαπημένοι. Ναι, σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να τα κάνω μαντάρα, δηλαδή, στη σχέση μου. Όχι, μπορούμε να τα κάνουμε μαντάρα, απλώς μπορούμε να είμαστε και αγαπημένοι. Σωστό. Να είμαστε λίγο Σουηδοί, όχι, ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Η συμβουλή, έτσι, η καλύτερη που σου έχει δώσει η γιαγιά, ποια είναι? Τι μου έχει δώσει, να ταξιδεύω. Να ταξιδεύεις, η γιαγιά να ταξιδεύεις. Ναι, γιατί η γιαγιά 19 χρονών πήρε το πλοίο και πήγε στη Βραζιλία. Όπα, όπα, έχουμε θέμα εδώ, παιδιά. Αλήθεια, λες, πού είναι η γιαγιά, πρέπει να τη φέρουμε μαζί με τη γιαγιά. Γιαγιά πρέπει να φέρουμε εδώ. Γιατί πήγε στη Βραζιλία? Πήγε να βρει τον παππού μου. Τον είχε γνωρίσει κάπου ή είχε φύγει μετανάστης εκείνος? Είχε φύγει μετανάστης, ναι. Και πήρε το πλοίο και πήγε. Ναι, βέβαια. Ήταν εκεί κάποια χρόνια. Όχι, καλά. Εγώ ήταν... το στηρίζω. Ήταν πολύ θαραλέες τότε. Γιατί ναι, ναι, ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο εκείνη την εποχή να πας στη Βραζιλία. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Πλάκα κάνω. Φυσικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ήταν 30 μέρες το ταξίδι στο πλοίο. Και αυτό το θαυμάζω. Και επίσης να καταλάβω ότι η γιαγιά σου ήταν από εκείνες τις γυναίκες που παντρεύτηκαν από έρωτα. Γιατί τότε ήταν και πολύ το προξενιό. Ναι, ναι. Και έζησαν εκεί με τον παππού στην... Εκεί γεννήθηκε και η μητέρα μου και γύρισαν μετά από κάποια χρόνια εδώ. Α, μάλιστα. Ναι, και σου είχε πει να ταξιδεύεις. Ναι. Πολύ ωραία. Οι γονείς σου τι σου έμαθαν? Οι γονείς μου έμαθαν να είμαι υπομονετική και νομίζω ότι έχω πάρει από αυτούς και τη φιλοδοξία τους σε σχέση με τα επαγγελματικά. Και επίσης να βασίζομαι στην οικογένειά μου και στους φίλους μου. Γιατί οι γονείς μου έχουν ένα κύκλο φίλων που αγαπούν πάρα πολύ, είναι η οικογένειά μας και έτσι και εγώ εδώ έχω δημιουργήσει τη δική μου μεγαλύτερη οικογένεια με τους φίλους μου. Υπάρχει κάτι έτσι που σε θυμώνει και πώς το διαχειρίζεσαι? Με θυμώνουν πολλά πράγματα, κυρίως όταν γύρισα από Αγγλία, δεν είναι σωστό να συγκρίνω φυσικά μια μεγάλη, μια επικροατική χώρα με την Ελλάδα, αλλά κάποια πράγματα σε σχέση με την οργάνωση με θυμώνουν πολύ στην Ελλάδα και φυσικά το πώς αντιμετωπίζουμε τα queer άτομα και που είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν, τέλος πάντων. Και φυσικά το πώς διαχειριζόμαστε κάποιες φορές τις γυναίκες. Βλέπεις τώρα ότι λίγο υπάρχει κάποια αλλαγή? Υπάρχει το τελευταίο χρόνο ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, αλλά νομίζω, επιμένω, ότι πρέπει να, αν δεν γίνει κρατικά, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αν δεν γίνει νόμος του κράτους, ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα από τη στιγμή που έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ό,τι και να λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Σωστό. Και μπορεί και κάποιοι άλλοι εδώ να συμφωνούν, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Και ξέρεις όμως, περισσότερο εγώ θα προσθέσω ότι πέρα από το να γίνει νόμος του κράτους, γιατί γίνονται και άλλοι νόμοι του κράτους, είναι να γίνει η συνείδηση μέσα μας. Δηλαδή να φτιάξουμε μια κοινωνία πολύ πιο ανοιχτή, μαθαίνοντας τα παιδιά μας. Αλλάζει, αλλάζει αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο, συμφωνώ. Νομίζω ότι αλλάζει σιγά-σιγά. Ανοίγουμε, βλέπουμε ότι δεν βοηθάει το να μισώ το διπλανό μου επειδή είναι λίγο διαφορετικός, δεν μπορεί να με βοηθήσει να προχωρήσω. Και αλλάζουμε, αλλάζουμε. Πού θα σε δούμε φέτος, σε ποια θεατρική παράσταση? Φέτος είμαι στο Μικρό Θέατρο Κεραμικού για δεύτερη χρονιά. Η παράστασή μας λέγεται Βίλα, ο δρόμος που δεν πήραν, είναι του Γκιγέρμο Καλντερών. Η σκηνοθεσία είναι της Λιτούς Τριανταφυλλίδου. Παίζω με την Νατάσα Εξτεβελώνη και την Αγγελική Πασπαλιάρη που είμαστε φίλες από το Εθνικό και είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες και είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε σε αυτή την παράσταση. Η παράσταση αφορά στις γυναίκες που βασανίστηκαν στη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή.
Και ουσιαστικά, για να, να κάνω μια παραλληλία σε σχέση με την Ελλάδα, είναι τρεις κοπέλες στις οποίες έχει ανατεθεί να αποφασίσουν τι θα γίνει ένας χώρος βασανιστήριων. Δηλαδή, θα ήταν σαν εδώ να οι βασανισμένοι κατά την περίοδο της Χούντας να έβαζαν τρεις γυναίκες 30 ετών να αποφασίσουν τι θα γίνει το κτίριο της Μπουμπουλίνας, που τώρα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Δυνατή ιστορία. Ναι, είναι πολύ δυνατή ιστορία. Και να πούμε ότι η δικτατορία του Πινοσέτ στη Χιλή τελείωσε το 90 και έχει γραφτεί ένα τέτοιο έργο. Σωστά. Τόσο σύντομα. Σωστά, σωστά. Έχει μια σημασία και σε σχέση με το πώς εμείς στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε την ιστορική μνήμη. Και κάπως επίκαιρο σε πολύ λίγο άλλη διάσταση με το Ιράν και με τις γυναίκες εκεί που περνάνε αυτή την περίοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Θα έρθουμε να σε δούμε. Με πολύ χαρά. Ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά το έργο. Και κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Με πολύ χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Λοιπόν, να πάω εδώ να φωνάξω τα παιδιά μου. Κάντε πασαρέλα λίγο. Δεν έχουμε λάσπη εδώ. Φωτεινό και καθαρό είναι. Μπράβο σας. Λοιπόν, George. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα απέλεψα πάρα πολύ στην κουβέντα με την πραγματικά ένας άνθρωπος. Ναι, είναι πολύ καλή, πολύ συμπαθητική. Πολύ συμπαθητική, θες να την ακούς, ήταν πολύ όμορφο. Το ευχαριστήθηκα πολύ. Λοιπόν, τώρα όμως, εγώ θέλω να σας μεταφέρω μία εμπειρία, καταρχάς να ξεκινήσω μάλλον από την εμπειρία που είχα. Στο TikTok ένα βράδυ που το χαζεύω, πέφτω πάνω σε ένα βίντεο, ταραν, και αρχίζουν και χορεύουν fitness, μια ομάδα, λέω ποιοι είναι αυτοί. Ζορμπά. Το Ζορμπά λοιπόν, η Εμμανουέλα Τσιστράκη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Άμα τα παιδιά. Fitness. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι ωραίοι που είστε κι εσείς. Παράλληλα να δούμε λίγο και το βιντεάκι αυτό για το οποίο μιλάμε, βέβαια, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το τι ακριβώς κάνετε. Που φτιάξατε. Ένα μονόπρακτο έχετε φτιάξει, παιδιά. Πολύ ωραία και πολύ μεγάλη ομάδα. Συγχρονισμένη, μεγάλη. Μιλήστε μου λίγο για εσάς, να ξεκινήσουμε από την κυρία. Τι είναι αυτό που φτιάξατε, γιατί το φτιάξατε και ο συνδυασμός αυτό τι μας προσφέρει. Λοιπόν, μετά τη δύσκολη εποχή που είχαμε με τον COVID, ερμηνευτήκαμε με τον σύζυγό μου, τεραματιστήκαμε να θυμηθούμε στους Έλληνες γενικότερα, πόσο φωτεινή είναι αυτή η χώρα. Και έτσι συνδυάσαμε αυτή τη μουσική την αγαπημένη, μαζί με μια αερόβια ενέργεια, ώστε ο κόσμος να βγει από τους καναπέδες και ακούγοντας αυτό που αγαπάει, να θυμηθεί το φως της χώρας του και να κάνει και τη γνωστική του. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε και ο Ζορμπάς έχει αυτό το aerobic, αυτό το εναέριο που λέτε. Το κάναμε εμείς ξεσηκώνει. Το κάναμε. Και σωματικά και ψυχικά το έχει. Έχετε και άλλα τραγούδια που θέλετε να κάνετε έτσι σε fitness. Ακριβώς. Yeah. Είναι το πρώτο σε διάφορα παρακάτω που θα κάνουμε πάλι στην παράδοση της Ελλάδας μας. Την ώρα και που κορυφώνει ο Ζορμπάς, εκεί λαχανιάζεις, έτσι, δεν το συζητώ. Έχεις πολλές θερμίδες, να υποθέσω. Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα είναι στα πλαίσια ενός ασκησιολόγιου που... Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Που εφαρμόζεται και σε άλλα τραγούδια, ας πούμε, έτσι το έχετε φτιάξει. Εμείς το κάνουμε, εμείς το κάναμε αυτό, δεν είναι, αλίμονο. Αλλά επειδή ουσιαστικά είχαμε ένα διαγωνισμό που θέλαμε να συμμετέχουμε πανελλήνιο, αποφάσισαμε να δημιουργήσουμε με την ομάδα μας αυτό το fitness κομμάτι, με αυτή τη μουσική, και να το παρουσιάσουμε.
Ο άντρας μιλάει καθόλου έτσι ή όχι? Ο οποίος είσαι και instructor, Zumba instructor, ξέρω, ε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά. Και instructor, και Zumba instructor και dance fitness. Στη Zumba έχεις βάλει ελληνικούς ήχους? Εννοείται, φυσικά. Πώς είναι, Γιώργο, να δουλεύεις με τη γυναίκα σου μαζί? Πάρα πολύ καλό. Το κάνω τώρα τα τελευταία 10 χρόνια που είναι η σχολή και πιο πριν πάλι που δουλεύαμε ανεξάρτητα. Αλλά είναι όμορφο. Εν τω μεταξύ, για εκείνους όπως είμαι και εγώ, που δεν μ' αρέσει να πάω σε ένα γυμναστήριο και να κάνω βάρη, μ' αρέσει λίγο και ο χορός και η μουσική. Ακριβώς. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ ευχάριστος, γιατί και σε ξεσηκώνει και πραγματικά δουλεύει το σώμα σου πολύ. Και στο αερόβιο και στο δυναμικό. Έρχεται κόσμος να γυμναστεί, έρχεται κόσμος να χορέψει, να γυμναστεί με τέτοια τραγούδια. Είναι κάτι που πλέον το ζητάνε πάρα πολύ, γιατί ακριβώς όπως αναφέρατε υπήρχε μάλλον η δυσκολία της περίοδου του COVID και τώρα πια ο κόσμος που αρχίζει σιγά σιγά και βγαίνει έξω θέλουν και το κομμάτι, ας πούμε, της κοινωνικοποίησης, αλλά και να μπορέσουν, ας πούμε, να συνδυάσουν το χορό ταυτόχρονα με γυμναστική και να τους βοηθήσει, ας πούμε, και στο σώμα και στη ψυχή και όλα αυτά, για να νιώσουν και όμορφα. Ποιο είναι το πιο έτσι, το ιδανικό που έχετε σκεφτεί, ας πούμε, ένα κομμάτι σε ένα, αν μπορούσαν να σας πούνε, σε οποιοδήποτε μνημείο στην Ελλάδα πήγαινε, φτιάξε ένα κομμάτι εκεί μπροστά, χορογράφησέ το και βιντεοσκόπησέ το. Ποιο είναι αυτό? Σε σημείο στην Ελλάδα. Νομίζω τώρα με το συγκεκριμένο το βίντεο είχαμε κάνει μια πολύ δυναμική αρχή, γιατί σαν το κέντρο και σαν την Ακρόπολη... Δεν υπάρχει. Το ηρώδιο ήταν μαγικό. Ναι. Μαγικό. Οι τουρίστες σας βλέπανε εκεί όταν κάνατε αυτό το γύρισμα, φαντάζομαι, σας πήρε κάποιο χρόνο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις? Κοίταξα να δείτε, ήταν πρωινές ώρες γενικότερα. Ας πούμε, υπήρχε κόσμος εκεί πέρα και από τουρίστες, αλλά και από ανθρώπους που περπατάγανε εκεί κοντά. Γενικότερα καθόντουσαν λίγο να το χαζέψουν. Σου λέει τι κάνουν εκεί πέρα, χορεύουν. Και πάντα όταν ακούνε, ας πούμε, το τραγούδι ή βλέπουν χορό, γενικότερα κάθεται ο κόσμος να το παρακολουθήσει. Είναι εντυπωσιακό, δεν το. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα επόμενα βιντεάκια σας για να τα δείξουμε και να γυμναστούμε κι εμείς. Μόνο έτσι θα γυμναστώ εγώ. Ωραία. Και κάπως έτσι το βιντεάκι, επειδή κρατήστε το να το βάλετε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Αλλά πρώτα... Γυμναστική νομίζω ότι θα έλεγα. Όχι, άστο. Άλλη ώρα. Πρώτα όμως θα δώσω άλλη μια φορά την ευκαιρία σε έναν τυχερό ή μια τυχερή να πάρει μέρος στην κλήρωση και να κερδίσει το πεζό 208 έκδοση like, 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 18.000 ευρώ. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Να το ξαναπώ, αν και είναι πάρα πολύ εύκολο. Και εκδικήστε λοιπόν το μεγάλο μας δώρο. Το περιμένω εγώ. Τελικά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και με τη Βούλα. Συγχαρητήρια, κύριε Γιάννη Λασπά. Θα συνδεθούμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είστε? Πολύ καλά, εσείς? Πολύ καλά. Τι έγινε, πήρατε βραβείο στα επωνομαζόμενα Όσκαρ του τουρισμού? Ακριβώς, για ακόμη μια φορά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και με παγκόσμια πιστοποίηση πια. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, όντως, ε? Ισχύει. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, όπως βλέπετε και όπως βλέπουμε και στις οθόνες. Συμμετείχαμε στο World Travel Awards και πήραμε το πρώτο βραβείο για τον καλύτερο προορισμό της Ελλάδας στην ηπειρωτική χώρα. Πείτε μου, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα βραβεία και κάθε πότε γίνονται? Όπως προείπατε, αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Όπως προείπατε, γίνονται κάθε 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Το 2020 είχαμε ξαναπάρει την πρωτιά. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι τα Όσκαρ του τουρισμού. Έχουν παγκόσμια αναγνώριση.
Και είναι πολύ σημαντικό γιατί ψηφίζουν οι ειδικοί του τουρισμού όπως και κοινό. Mm-hmm. Και εμείς και η Χαλκιδική έλαβε το πρώτο βραβείο ως ο καλύτερος υπηρετικός προορισμός για την Ελλάδα. Τι καλό κάνετε δηλαδή εκεί στη Χαλκιδική? Μετά την πανδημία, οι προσπάθειες όλων μας έχουν αποδώσει. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και στις τουριστικές υποδομές μας, στις επιχειρήσεις μας. Προσπαθούμε να είμαστε up to date παντού. Συμμετέχουμε σε πολλές εκθέσεις τουρισμού. Και η μορφολογία του εδάφους, οι ομορφιές της Χαλκιδικής με τις απέραντες γαλάζιες παραλίες, βγήκανε προς τα έξω και αυτό μας έφερε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι αναγνωρίσιμο από παντού, χωρίς καμία αμφισβήτηση, και μας δίνει ένα ακόμη όπλο στα χέρια μας για τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερο κοινό. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι τουρίστες αναζητούν κάτι διαφορετικό πέρα από το να πάω κάπου ωραίο να κολυμπήσω, να φάω κάτι. Αναζητούν την εμπειρία. Στη Χαλκιδική ποιες εμπειρίες έτσι μπορείς να ζήσεις και να είναι ξεχωριστές? Κατά βάση στη Χαλκιδική είμαστε το ήλιος και θάλασσα, αυτό που είπατε. Πολύ ωραίες παραλίες και να κολυμπήσουμε. Φυσικά έχουμε υπάρχουν και κάποια δάση και λοιπά τα οποία ο κόσμος μπορεί να περπατήσει. Εκτός από τις δραστηριότητες που μπορεί να έχει στη θάλασσα, που είναι πάρα πολλές. Έχουμε ιαματικές πηγές, έχουμε πολύ ωραία κάθε χρόνο πολύ καλύτερα γαστρονομικά νέα εστιατόρια τα οποία μπαίνουν στο χάρτη. Σωστό. Και ο κόσμος μπορεί να συνδυάσει. Δυστυχώς το κράτος δεν μας βοηθάει πολύ με τις αρχαιότητες, με τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε, δεν είναι επισκέψιμοι όλοι. Αν και θα μπορούσε να είναι, γιατί έχουμε από τον Αριστοτέλη την αρχαία Μένδη, το ιερό του Άμονος Δία. Υπάρχουν πολλοί χώροι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν εκμεταλλευτεί τόσο καλά. Γαστρονομία και κρασί. Και κρασί έχετε πολύ έτσι ωραίο. Δρόμους του κρασιού εκεί. Δρόμους του κρασιού. Πολλές τοπικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει, έχουν κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Και εκεί έχουμε πολύ δρόμο ακόμη όμως. Θα πρέπει να γίνουν επισκέψιμοι κάποιοι αμπελώνες και εινοποιεία. Έχετε τουρισμό τώρα αυτή την περίοδο? Έχετε καθόλου τουρισμό έτσι για να επιμηκυνθεί λίγο η τουριστική σεζόν? Τα περισσότερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής είναι ανοιχτά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Λίγα μένουν και μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της τουριστικής περίοδου που ήταν αρκετά καλή. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε και αυτό το βραβείο σε μια χρονιά επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού μετά τα δύο χρόνια πανδημίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έτσι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαλκιδική, σ' αρέσει, Πέτρο? Πάρα πολύ. Υπερβολικά πολύ. Όλα μου αρέσουν. Πρώτο πόδι, δεύτερο και τα δύο. Δεύτερο. Δεύτερο που είναι λίγο πιο κρυμικό. Ναι. Τι φτιάχνουμε σήμερα, λοιπόν, λίγο παράδοση, λίγο παράδοση και τα ξανά. Αποτοξίνωση, από κρέατα και τέτοια. Ναι. Και ελπίζω κιόλας να μην βρέχει όταν θα βγούμε έξω, γιατί είμαι και με τη μηχανή. Ελπίζω να μην βρέχει. Είναι καιρός για να ξεκινήσουμε τις σούπες. Αν νομίζω θα πεις είναι καιρός για δύο. Είναι και καιρός για δύο, εννοείται. Δεν έχω χουλιάρικα τέτοια, εννοείται. Λοιπόν, σούπα λοιπόν για σήμερα. Σούπα, ξέρεις, οι φακές είναι ένα φαγητό το οποίο έχω φάει σε αρκετά σπίτια. Και εσύ ενδεχομένως, άλλοι τις κάνουν πιο πηχτές, άλλοι τις κάνουν να είναι νιανιά. Άλλοι, ξέρεις, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να ακολουθήσεις για τις φακές. Εγώ θα πω 2-3 κολπάκια, έτσι μπείτε πιο μέσα να μπει, έτσι αυτή είναι η γεύση, παιδιά. Λοιπόν, θα πούμε 2-3 κολπάκια λοιπόν για το πώς μπορούμε να πετύχουμε τις φακές, είτε είσαι φοιτητής, είτε είσαι μια νέα νοικοκυρά που θέλεις να μπει στο σπίτι. Και είναι και ένα φαγητό, μπορώ να πω ότι το βάζεις και στην κατάψυξη και το έχεις για μπορεί να θέλεις να φας άλλη μέρα. Δηλαδή, θα φτιάξεις ένα πακέτο φακές στο σπίτι. Αν θες, τρως αυτό που είναι να φας η οικογένεια. Αν περισσέψει, το βάζουμε στην κατάψυξη και ανά πάση στιγμή το έχουμε πολύ γρήγορα και μπορούμε να ξαναφάμε φακές. Το ξέρω, έτσι κάνω. Ναι, κάνω εγώ, πολύ μεγάλη ποσότητα και βάζω και στην κατάψυξη. Έτσι, αυτό είναι το πιο σωστό. Μου αρέσουν οι φακές και θα μας πεις και μερικά συνοδευτικά, γιατί κοίταξε να δεις, σε κάποιους αρέσει ας πούμε η φέτα κλασικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παστά, τα ψάρια, τα λοιπόν, με ρέγκα, με τέτοια. Τους έχουμε καλύψει όλους. Ναι. Ρέγκα έχουμε. Αλήθεια, εδώ. Αλήθεια, λες. Φυσικά. Και τη φέτα την περάσαμε σε άλλο επίπεδο. Θέλω να δείτε εδώ τώρα.
την έχω βάλει, την έχω ψήσει μέσα στο φούρνο μαζί με λίγες πιπερίτσες από αυτό που μαγειρέψαμε χθες. Άμα θες την κάνεις και καυτερή, Την κάνεις καυτερή, την κάνεις ό,τι θέλεις. Κοίταξε εδώ, μέσα σε μια λαδόκολλα, σε 10 λεπτάκια έχεις έτοιμη μια φέτα μπουγιουρντίνα, την πούμε έτσι λέγεται. Ωραία, να δώσω τα. Πάμε τελικά να δούμε τι κάνουμε για να φτιάξουμε τις φακές μας. Λοιπόν, 300 γραμμάρια φακές, 1-2 κρεμμύδια λευκά, 2 καρότα, 2 κλονάρια σέλερι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 φύλλα δάφνης, 100 ml ελαιόλαδο, 400 γραμμάρια κονκασέ ντομάτα, 1 κύβο λαχανικών ή κοτόπουλο, 2 λίτρα ζεστό νερό, αλάτι, πιπέρι, ξύδι. Μπράβο. Ντομάτα. Ντομάτα ή ντομάτα. Ναι, επειδή το διάβασα αρκετά αυτό πριν, ξέρεις, πριν δίνω συνταγές και κάποιοι μου την είχαν πει κιόλας εντός εισαγωγικών. Ναι. Ναι, μου λένε ντομάτα. Ντομάτα. Μου το είχαν κάνει την πρώτη φορά. Ξεκινάω εγώ ψιλοκόβω εδώ πέρα το κρεμμύδι. Ναι, ναι, ναι. Από τις πρώτες φορές που βγήκα στην τηλεόραση, να κάποια στιγμή γυρνάω και λέω. Δηλαδή, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το κάνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τώρα κάνω τον Πέτρο, Ναι. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Τον Πέτρο στην αρχή. Το κόβουμε το κρεμμύδι έτσι με αυτόν τον τρόπο και το πετάμε στην κατσαρόλα. Και τι σου πάνε. Δεν πετάμε τίποτα. Παίρνουμε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο στο κανάλι που ήμουνα τότε και λένε ότι πείτε στον κύριο Συρίγο ότι το φαγητό δεν το πετάμε. Το τοποθετούμε. Ναι, μωρέ, και ξέρεις, είναι κάποια πράγματα όπως και η ντομάτα, γι' αυτό τώρα με αφορμή αυτό το είπα. Είναι κάποια πράγματα που προσέχεις πώς να τα πεις. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βάζουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέσα στην κατσαρόλα, μπόλικο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι αυτό. Καταρχάς, οι φακές θέλουν ένα πολύ ωραίο, καλής ποιότητας ελαιόλαδο για να το τελειώσει στο τέλος όπως κάθε σούπα. Βάζουμε λοιπόν ελαιόλαδο και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Εγώ στις φακές μου αρέσει να βάζω και καρότο και σέλερι. Μπορείτε να βάλετε και πιπεριές εδώ πέρα που έχω στο πλάι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικό θέλετε. Απλά εγώ θέλω να σας δείξω τη διαδικασία. Και πάμε τώρα να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Τις μουλιάζουμε τις φακές. Δηλαδή, τις βάζουμε από βραδύς ή πριν το τέτοιο. Όχι. Από αυτό, και από αυτό εδώ πέρα βάλε που έχω, το έχω περιποιηθεί ιδεόντως. Λοιπόν, τις μουλιάζουμε τις φακές. Όχι, δεν τις μουλιάζουμε. Τις φακές τις πλένουμε, τις βράζουμε πριν ξεκινήσουμε το φαγητό. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή τις ξεπλένουμε σε κρύο νεράκι πριν τις χρησιμοποιήσουμε, ή τις βράζουμε για ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή, σε μπόλικο νερό που κοχλάζει, βάζουμε τις φακές μέσα και απλά τις σουρώνουμε. Γιατί ξέρεις, μετά, άμα τις βάλεις με τη μία έτσι όπως είναι από το σακουλάκι, βλέπεις ενδεχομένως μπορεί να έχουν κάτι στο ξέπλυμα, ένα πετραδάκι, ένα. Θυμάσαι παλιά που απλώναν οι γιαγιάδες. Εγώ ακόμα το κάνω αυτό και το ψάχνω. Και ψάχνεις. Ψάχνω να δω αν έχει κανένα πετραδάκι. Ισχύει. Πόσο μάλλον άμα είναι από χωριό οι φακές. Ή από τη λαϊκή αγορά που παίρνω. Γιατί μπράβο. Είναι κάτι πολύ καλές φακές η λαϊκή αγορά. Πολύ, πολύ σωστά. Αλλά θέλουν λίγο καθάρισμα. Είναι ένας τρόπος λοιπόν για να τσεκάρεις το τι γίνεται. Πάμε λοιπόν, κρεμμυδάκι μέσα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε και το καρότο. Και μ' αρέσει να βάζω και σέλερι, που σας είπα, σέλερι, σέλινο, ό,τι θέλετε. Εσείς το σέλινο είναι λίγο πιο βαρύ, πιο έντονο. Γι' αυτό το βάζουμε και στη φασολάδα, για παράδειγμα. Πολύ ωραία, εξαιρετική σούπα και η φασολάδα. Εδώ, όπως έχω λοιπόν το σέλερι το έχω καθαρίσει. Έχω βγάλει τις ίνες. Άμα δεν το καθαρίσουμε καλά, με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε, με ένα πίλερ, με αυτό που καθαρίζουμε, τον πατατοκαθαριστή που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε, ή αλλιώς με ένα μαχαιράκι να φύγουν οι πολλές ίνες. Κόβουμε λοιπόν και το σέλερι με αυτόν τον τρόπο, καρεδάκι. Μ' αρέσει να είναι έτσι μικρά κομματάκια, ώστε να παίρνεις την κάθε μπουκιά που παίρνεις να έχει απ' όλα. Βάζουμε λοιπόν καρότο, κρεμμύδι και σέλερι. Τα προσθέτουμε εδώ μέσα. Τα αφήνουμε. Δεν βάζουμε πολύ δυνατά την ένταση της εστίας. Δεν θέλουμε να καούνε, θέλουμε απλά να μαλακώσουν. Ανακατεύουμε λοιπόν. Και ένα πολύ, το πιο σημαντικό θα έλεγα προϊόν που θα μπει μέσα στην κατσαρόλα είναι να βάλουμε το ντοματοπελτέ, ο οποίος αυτός θα είναι που θα έρθει και θα μας δώσει τη σύσταση που θέλουμε. Δηλαδή να έρθει να μας το δέσει λίγο όλο αυτό, να μας δώσει αυτή την υφή που θέλουμε. Αναλόγως, αν θέλετε να είναι η σούπα σας πολύ νερουλή, δεν βάζετε πελτέ. Ή αλλιώς, ξέρεις, με νερό το φέρνεις. Είναι ωραίες χυλωμένες όμως. Μέτρα. Και εμένα μου αρέσουν οι χυλωμένες φακές. Επίσης, εμένα να σου πω ότι μου αρέσει στις φακές πολύ. Μ' αρέσει το κείμενο. Αλλά εντάξει, πρέπει να σ' αρέσει για να το βάλεις μπόλικο στις φακές. Γενικά, από ό,τι κατάλαβα, χρησιμοποιείς τα μπαχαρικά. Στο κουνουπίδι θα βάλεις τον κουρκουμά. Ναι, ναι, τα μπαχαρικά. Ναι. Όταν ξεκίνησα τη σχολή, τι έκανα. Κάθε φορά που γύρναγα στο σπίτι για να μάθω τα μπαχαρικά, είχα πάντα βαζάκια και πήγαινα και μύριζα χωρίς να βλέπω τι είναι, χωρίς να μην κλέβω με το μάτι. Και πήγαινα και μύριζα μέχρι να μάθω αυτή. Ώστε όταν τρως κάτι πρέπει να καταλαβαίνεις τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, βάζουμε και το πελτέ μέσα.
Τώρα σε αυτό το σημείο τις έχω πλύνει εγώ τις φακές μου. Προσθέτουμε μέσα τις φακές. Βάζω 500 γραμμάρια εγώ τώρα, μία συσκευασία. Σας γράφω στη συνταγή εγώ 300 γραμμάρια. Τώρα φτιάχτε όσο θέλετε εσείς, παιδιά. Θέλετε να είναι να φτιάξετε φακές ώστε να τις έχετε και να τις βάλετε στην κατάψυξη. Ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Προσθέτουμε μέσα ύψιλο κομμένη ντομάτα που την βρίσκουμε σε κονσέρβα ή μπορούμε να βάλουμε την ντομάτα την τριμμένη στον τρίφτη, αν έχουμε ντομάτες οι οποίες έχουν μαλακώσει μέσα στο ψυγείο μας ή εκτός ψυγείου. Μέσα λοιπόν και η ντομάτα μας. Θα προσθέσουμε 1-2 φύλλα δάφνης. Η δάφνη ταιριάζει, είναι πολύ σημαντικό υλικό μέσα στις φακές. Προσθέτουμε λοιπόν και τη δάφνη μας. Πολύ ωραία. Βλέπεις, το αφήνω και καίγεται. Δεν έχω προσθέσει. Ναι. Δεν έχω βάλει νερό ακόμα. Τα βάζω όλα τα υλικά. Και, να σου πω κάτι. Όταν το, ας πούμε, θες να ρίξεις το νερό, το έχεις βράσει πριν στον βραστήρα ή έχεις παγωμένο. Εδώ τώρα, για παράδειγμα, έχει φτάσει στους 80 βαθμούς. Ναι, καλό είναι να ζεστό το νερό. Άμα πάμε και βάλουμε το νερό τώρα που είναι στους 20 βαθμούς, ξέρω εγώ, 15 από τη βρύση, θα πέσει με τη μία και θα αργήσει πάρα πολύ όλη η διαδικασία. Κάτσε να προσθέσουμε και το ζωμό. Εγώ βάζω και ένα ζωμό μέσα, είτε κοτόπουλο είτε λαχανικών, έτσι για να μου δώσει λίγο περισσότερο ένταση. Πολύ ωραία. Το πέταξες στην κατσαρόλα. Ναι. Και το τοποθέτησες. Το τοποθέτησα. Και τώρα πάμε να προσθέσουμε το νεράκι μας. Νερό λοιπόν, βάζουμε να είναι ζεστό το νεράκι. Το νεράκι μας, λέει, σε μια κατσαρόλα απλά να το έχουμε ζεστά. Είναι σε ένα βραστήρα. Εγώ πάντα το κάνω. Ακόμα και ό,τι μαγειρευτώ και να κάνω, θα χρησιμοποιήσω. Και να σου πω και κάτι. Είναι και η οικονομία τη σημερινή ημέρα που. Να πάρει αμέσως βράση. Μην περιμένεις μια ώρα να βράσει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, βάζουμε το νεράκι μας και καλό είναι να σκεπάσουμε την κατσαρόλα μας. Σκεπάζοντας λοιπόν την κατσαρόλα, αλλά κρατάμε όλους τους υδρατμούς και όλη τη γεύση, πάει και κουμπάει πάνω στο καπάκι και ξαναπέφτει όλο αυτό. Οπότε θα τον αφήσουμε, ναι, θα μυρίσει ωραία το σπίτι, θα κάνει όλο αυτό, αλλά με την κατσαρόλα, με αυτόν τον τρόπο, είναι να το σκεπάσεις το καπάκι, είναι πάρα πολύ καλή η ιδέα, γιατί βράζουν και πολύ καλύτερα. Ναι, πόση ώρα βράζουν οι φακές, λοιπόν, παιδιά, πόση ώρα μπορούν να θέλουν οι φακές? Το ερώτημα. Λοιπόν, οι φακές βράζουν γύρω στα 45-50-55 λεπτάκια. Βλέπετε, στην αγορά υπάρχουν φακές οι οποίες τις λέμε ψηλές, τις λέμε μέτριες, τις λέμε χοντρές. Οπότε, αναλόγως τις φακές που θα έχετε, θα πράξετε κιόλας. Αλλά περίπου παίρνουν γύρω στα 50 λεπτάκια οι φακές μας. Δεν βάζουμε πολύ δυνατά την ένταση της εστίας μας. Την αφήνουμε και αν χρειαστεί, αυτό που θα κάνετε είναι να προσθέσετε λίγο νεράκι. Το νεράκι το πίνει με τη μία. Το πίνουν με τη μία οι φακές. Θα δείτε όμως ότι σε περίπτωση που τις φτιάξετε τις φακές και τις φάτε λίγο αργότερα, μπορεί να έχει πιει τελείως τα υγρά. Ναι. Οπότε τι κάνουμε, προσθέτουμε λίγο νεράκι. Mm-hmm. Και πάντα δένουμε τις φακές με ελαιόλαδο. Α, δεν πειράζει να προσθέσεις μετά και λίγο. Άμα δεν έχεις υπολογίσει σωστά και έχει πιει το νεράκι, δεν πειράζει να προσθέσεις λίγο μετά. Τώρα, λίγο εδώ πέρα πριν έρθει, ξανά βάλα λίγο νεράκι, ανακάτεψα. Ναι, αυτό είναι κολπάκι τώρα πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, ξέρεις πώς το φτιάξα. Έβαλα. Να, όχι, θα στο δείξω. Στη λαδόκολα, ε. Να το δείξω, μπαμ μπαμ. Δείξω, μπαμ μπαμ. Κοίταξε εδώ να δεις. Βάζουμε στη λαδόκολα ένα κομμάτι τυρί, φέτα κατά προτίμηση. Εγώ έχω ένα κομμάτι φέτα εδώ και κοίταξε εδώ να δεις τι κάνω. Βάζω εδώ αυτό. Ναι. Βάζω λίγες πιπεριές, λίγη ντομάτα, ό,τι θέλω, λίγο μπούκοβο. Και λίγο κρεμμύδι, ό,τι και κρεμμύδι, ναι, είχα βάσει τις προηγούμενες. Σκόρδο σχεδόν βάζουν, τι βάζουνε. Το σκόρδο όχι, θα, θα είναι πολύ έντονο. Και ξέρεις τώρα, αυτό ειδικά όταν είναι συνοδευτικό έτσι για τις φακές, θέλω να δώσεις στις φακές, θέλω να δώσεις βάση. Βέβαια. Οπότε, εγώ θέλω να δείξω το τύλιγμα που είναι πολύ ωραίο και ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι μα ό,τι θέλει. Τυλίγουμε εδώ με αυτόν τον τρόπο και κοίταξε, από τη μία γωνία πιάνουμε, κάνουμε συνεχώς με αυτόν τον τρόπο. Και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να τυλίξεις ό,τι θέλεις με αυτόν τον τρόπο και να βάλεις το τυράκι σου μέσα. Ακόμα και ένα τυρί το οποίο που ξέρεις ότι λιώνει σιγά σιγά, όπως είναι ένα κασέρι. Α, και έτσι είναι πολύ έτσι προφυλαγμένο. Μπράβο, δεν φεύγει, το βάζεις καμία γωνία. Δεν έχει γωνία εδώ. Δεν βάλαμε το πιο βασικό πράγμα στις σκόρδο. Φακές. Σκόρδο. Ναι, βάλει και το σκόρδο. Τοποθετούμε λοιπόν το σκόρδο. Απαλά. Gently. Μέσα στις φακές και αυτή είναι η σούπα μας λοιπόν για σήμερα. 45-50 λεπτάκια και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Οπότε εγώ πριν τελειώσουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες τις φακές που μας έφτιαξες. Είναι ό,τι πρέπει. Τώρα που θα χαλάσει και πιο πολύ ο καιρός, είναι ό,τι πρέπει. Δεν φυγές μακριά μου. Έλα κοντά μου. Έλα πιο εδώ, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτοί είμαστε και σήμερα. Και επειδή είμαστε έτσι και πάρα πολύ γενναιόδοροι, θα δώσουμε και το πεζό 208 την ευκαιρία σε κάποιον να το κερδίσει, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό στο 14999. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS, μήνυμα open κενό, ονοματεπώνυμο στο 14999 και διεκδικήστε το μεγάλο δώρο. Μείνετε στο open, ακολουθεί άλλο ένα ακόμη συγκλονιστικό επεισόδιο του έρωτα, του φυγά του έρωτα. Έρωτας φυγάς λοιπόν, δελτίο ειδήσεων μετά και η δική μας οικογένεια στις 8.
Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο στις 4 και 4. Γεια σας.